Καλησπέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε σήμερα στην μικρή μας εκδήλωση. Αυτή η μικρή εκδήλωση έχει να κάνει με ένα εργαστήρι καλλιτεχνικό, ένα στούντιο όπως το λέγαμε εμείς, ή ένα μικρό σεμινάριο που είχαμε την τύχη φέτος να συμβαίνει στην Ιστιαία στα πλαίσια της θεατρικής ομάδας και του θεατρικού εργαστηρίου γενικότερα. Είχαμε την τύχη να έχουμε μια πολύ καλή ηθοποιό και σκηνοθέτηδα από ό,τι φαίνεται μαζί, διότι μας σκηνοθέτησε και το έργο που θα παιχτεί μετά από λίγο καιρό, σε κανένα μήνα, ενάμιση περίπου, αλλά και μέσα από το εργαστήρι. Η αλήθεια είναι ότι μας έμαθε τι πρέπει να κάνει ο ηθοποιός. Καταρχήν, μας έμαθε διάφορα για τις αναπνοές που μπορεί ο ηθοποιός για να εξελιχθεί, να μάθει πρώτα. Τους ήχους, το τραγούδι, τις ισορροπίες, αυτοσχεδιασμούς, σωματικό θέατρο. Εντάξει, δεν είμαστε έτοιμοι να γίνουμε ηθοποιοί βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεπετάχθηκαν αρκετά φουτανάκια από εκεί μέσα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, τα οποία κιόλας πλαισίωσαν και τον σύλλογο των οποίων θα εξελίξουμε πάλι σε λίγο καιρό, παντρεωτές κτλ. Θα σας τα πει η Φωτεινή, γιατί εδώ έχουμε εκλόγη. Μετά εκλογικά δεν θέλω να ακούσεις. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτό λοιπόν, είπαμε ότι διέκλεισε αυτός ο κύκλος και η Δώρα θα φύγει τη Δευτέρα, δυστυχώς για μας, αλλά πρέπει να το κάνει για προσωπικούς και άλλους λόγους. Να παρουσιάσουμε μια μικρή δουλίτσα, έτσι, το υλικό που μάζεψε η Φωτεινή και η Δώρα, η Σαμσόνα, ανέλαβε να μας κοινοθετήσει σχέση με αυτό. Οπότε λοιπόν, απολαύστε το σήμερα, να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ και μας στηρίζετε και δίνω το λόγο στη Φωτεινή. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Απόψε βραδιά είναι αφιερωμένη στο θέατρο, καθώς αύριο είναι και Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Όπως σας είπε και η Φρόσο, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι μας έχετε συνηθίσει. Η παράστασή μας θα ανέβει σε ένα μήνα από σήμερα. Λέγεται «Πήρε τη ζωή στα χέρια της» και είναι έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Δώρα Σαμψόνα. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας πούμε ότι η θεατρική σκηνή Στιέας είναι μια ομάδα που μετράει σχεδόν 20 χρόνια. Ξεκίνησε ως πειραματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι, έγινε θεατρική σκηνή Στιέας και όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί στη θεατρική σκηνή Στιέας, γιατί για να ανέβει μια παράσταση δεν χρειάζονται μόνο ηθοποιοί που παίζουν, αλλά και πάρα πολλοί. Και όπα, καθένας όπως μπορεί. Αν θέλετε, μπορείτε να γραφτείτε και στο σύλλογό μας, είναι 10 ευρώ η συνδρομή το χρόνο, για να έχετε άμεση πρόσβαση σε παραστάσεις και εκδηλώσεις μας. Επίσης, τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους του θεατρικού εργαστηρίου Δώρα Σαμψόνα, τους δασκάλους της μουσικής Σταυρούλα Πετσεπέ και Τριαντάφυλλο Σούρα, τους μαθητές Θανάση Νικολάου στο πιάνο και Ιάσο Ναζεργό στην κιθάρα, το καφέ Πέτρινο για τη φιλοξενία του και τον κύριο Νίκο Μπελμέζο για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας παρακαλούσα να χαμηλώσουμε τα κινητά και να κάνουμε όσο λιγότερο φασαρία μπορούμε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με το ματωμένο γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1947 στο θέατρο Αλίκη. Η σκηνοθεσία ήταν του Κάρολ Κουν, η μουσική του Μάνο Χατζηδάκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Η μετάφραση και η στίχη ήταν του Νίκου Γκάτσου. Στη διανομή ήταν η Βάσο Μεταξεχά, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η Έλλη Λαμπέτη, ο Λυκούργος Καλέργης και άλλοι. Ο ματωμένος γάμος είναι ένα έργο που υπογραμμίζεται η επιθύμια υποταγή των γυναικών που αποζητούν ελευθερία στην παραδοσιακή κοινωνία της Ισπανικής Υπαίθρου. Κύριοι χαρακτήρες του έργου είναι η μάνα, ο γαμπρός, η νύφη, ο Λεωνάρδο που είναι και ο μοναδικός χαρακτήρας με όνομα, το φεγγάρι και ο θάνατος με τη μορφή μιας ζητιάνας. Ο Λεωνάρδο κλέβει τη νύφη, τη βραδιά του γάμου της, και ο γαμπρός με τους καλεσμένους ψάχνουν να βρουν το ζευγάρι με τις προτροπές της μάνας. Το φεγγάρι έχοντας παρέα μια ζητιάνα που όπως είπαμε είναι ο θάνατος, φωτίζει το δάσος ώστε να βρεθεί το ζευγάρι και να χυθεί αίμα. Όρθια, Φωτεινή, καθούν μπροστά.
Εκεί που θα μπορούν να έρθουν αυτοί που μας κυνηγάνε τώρα. Εκεί που θα μπορώ να σε κοιτάζω. Έπρεπε να σε αφήσω, το ξέρω. Αν είχα νου για να σκεφτώ, μα από κοντά σου πια να φύγω δεν μπορώ. Κι εσύ το ίδιο, δοκίμασε, κάνε ένα βήμα. Καρφιά του φεγγαριού κάρφωσα, τη μέση μου με τους γοφούς σου. Θα μας αφήσουν όταν μόνο θα έχω πεθάνει. Ο μονόλογος του φεγγαριού. Είμαι ένας κύκνος στρογγυλός μες στο ποτάμι. Είμαι ένα μάτι στα ψηλά καμπαναριά. Και μες στις φλωσιές φαντάζω ψεύτικο φως της χαραυγής. Κανείς δεν μου γλιτώνει εμένα. Ποιος κρύβεται. Ποιανού το κλάμα γρυκέται μες στο χέρι στο κάμπο. Ένα μαχαίρι έχω κρεμάσει μες στο ανταργιασμένο αγέρα που λαχταράει μολύβι τώρα πόνος να γίνει μες στο αίμα. Αφήστε με να μπω, παγώνω στους τοίχους και στα παραθύρια. Μια στέγη ανοίχτε, μια καρδιά να μπω, να ζεσταθώ λιγάκι. Αχ, πώς κρυώνω. Οι στάχτες μου, μέταλλα κοιμισμένα, ψάχνουν σε κάτω και βουνά της φλόγας την κορφή να βρούνε. Όμως το χιόνι με κουβαλάει στις γαλαζένιες πλάτες του και με βυθίζει όλο παγωνιά στα χαλκοπράσινα βαλτονέρια. Μα τούτη τη νύχτα θα βαφτούν τα μαγουλά μου κόκκινο αίμα. Και τα άγρια βούρλα θα ζαρώσουν κατά τα πέλματα του αγέρα. Ίσκιο δεν θα έχουν και φλωσιά για να γλιτώσουν από μένα. Θέλω μονάχα μια καρδιά να μπω να ζεσταθώ. Δώστε μου μια καρδιά ζεστή. Το αίμα της να βάψει τα κρύα βουνά, τα στήθια μου. Αφήστε με να μπω. Αφήστε με. Αφήστε. Ίσκιους δεν θέλω. Οι αχτίδες μου πρέπει παντού να μπουν. Και μέσα στα κατακόκκινα κλαριά το φως μου πρέπει να κυλήσει για να βαφτούν τη νύχτα τούτη τα μαγουλά μου αίμα γλυκό και τα άγρια βούλα να ζαρώσουν κατά από τα πέλματα του αγέρα. Ποιος κρύβεται. Να βγει έξω είπα. Κανείς δεν με γλιτώνει εμένα. Γειτόνισες με ένα μαχαίρι, με ένα μικρό, μικρό μαχαίρι. Μια μέρα φορεσμένη και πικρή. Καν δυο, καν τρεις θα ήταν η ώρα. Δυο άντρες σκοτώθηκαν για αγάπη με ένα μικρό, μικρό μαχαίρι. Ούτε το χέρι δεν το πιάνει. Μα εκείνο μπαίνει παγωμένο στη ξαφνιασμένη μας καρδιά και σταματάει εκεί που τρέμει, θολή και αξίγητη για πάντα η σκοτεινή μας ρίζα της κραυγής. Κι είναι, σας λέω, ένα μαχαίρι. Ένα μικρό, μικρό μαχαίρι. Ψάρι χωρίς ποτάμι, χωρίς λέπια. Ούτε το χέρι δεν το πιάνει. Κι όμως, μια μέρα φορεσμένη, καν δυο, καν τρεις θα ήταν η ώρα, με τούτο το μικρό μαχαίρι, δυο παλικάρια μείναν ξερά, με πανιασμένα τα χείλη τους. Ούτε το χέρι δεν το πιάνει.
Μα εκείνο μπαίνει παγωμένο στην ξαφνιασμένη μας καρδιά και σταματάει εκεί που τρένει θολή και αξίγητη για πάντα η σκοτεινή μας ρίζα της κραυγής. Ανέβηκε το 1948 για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Κοτοπούλη. Η σκηνοθεσία ήταν και πάλι του Κάρολ Κούν, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τα σκηνικά του Στεφανέλη Γιάννη, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μελίνα Μερκούρη και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Η Μελίνα Μερκούρη ενσαρκώνει την Blanche του Πουά. Μια ευαίσθητη γυναίκα μακριά από την πρώτη νιώτη, αλλά ακόμα πολύ ελκυστική. Με το λεωφορείο που ονομάζεται Πόθος, φτάνει στις στοχογειτονιές της Νέας Ορλεάνης, στο σπίτι της μικρότερης αδελφής της και του συζύγου της, Στάνλε Κοβάλσκι. Εγκαθίσταται εκεί και δημιουργεί με τη φαντασία της ένα διαφορετικό κόσμο. Ζει με τις αναμνήσεις της. Ο Στάνλε, απ' την άλλη, είναι προσγειωμένος και σκληρός και δεν αντέχει τις ονειροπολήσεις της. Έτσι δημιουργείται μια κόντρα μεταξύ τους,
που κρύβει έναν έντονο και απογορευμένο ρατισμό. Αναπόφευκτα θα βγει στην επιφάνεια με το πιο σκληρό του όμως πρόσωπο. Για αυτή την παράσταση, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, το «Χάρτινο το φεγγαράκι», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Φλαμίγκο, πότε? Ταραντούλα λεγόταν το ξενοδοχείο που έμενα. Τα χέρια της Ταραντούλας το λέγανε. Ναι, Ταραντούλα. Είναι μια μεγάλη αράχνη. Εκεί οδηγούσα τα θύματα μου. Ναι, είχα πολλές γνωριμίες με περαστικούς. Μετά το θάνατο του Άλαν, οι γνωριμίες με τους περαστικούς νόμιζα πως ήταν το μόνο που με απόμενε για να γεμίσω την άδεια μου καρδιά. Θαρώ πως μ' είχε πιάσει κάτι σαν πανικός. Ένας πανικός που με έσπρωχνε από τον έναν στον άλλον. Ζητούσα προστασία εδώ και εκεί, στα πιο απίθανα μέρη. Ακόμα τώρα τελευταία, με ένα παιδί 17 χρονών. Αλλά κάποιος έγραψε στον επιθεωρητή. Αυτή η γυναίκα είναι ηθικώς ακατάλληλη για δασκάλα. Να ήταν αλήθεια? Έτσι μου φαίνεται. Από μια πλευρά ήμουν βέβαια κατάλληλη. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Δεν είχα πουθενά άλλο να πάω. Ήμουν ένα κουρέλι. Ξέρεις τι θα πει να σε κουρέλι? Τα νιάτα μου σβήσανε ξαφνικά. Και τότε γνώρισα εσένα. Μου είπες πως είχες ανάγκη από κάποιον. Είχα και εγώ ανάγκη από κάποιον. Ευχαριστούσα τον Θεό που σε έφερε κοντά μου. Γιατί φαινόσουν τόσο καλός. Ένα άνοιγμα στο βράχο του κόσμου για να μπορέσω να κρυφτώ. Αλλά το νιώθω. Είχα πολλά ζητήσει και είχα ελπίσει πάρα πολλά. Τρίτη θέση με τους χωριάτες και στο Γέλετς
οι μορφωμένοι έμποροι θα μου γίνονται φόρτωμα με τα σαγλά τους κοπλιμέντες. Τι βαριά που είναι η ζωή. Περάσαμε ένα χειμώνα πολύ δημιουργικό. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς. Δεν μάθαν μόνο αυτό από μένα. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς πραγματικά και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Εύχομαι να στηρίξετε τη θεατρική ομάδα της Ιστιές, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο και έχουν αγάπη για το θέατρο. Αγαπήστε κι εσείς το θέατρο, γιατί έχει να σας δώσει πάρα πολλά. Ευχαριστώ.